συζητήσει με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της πανδημίας. Η βασική κεντρική ιδέα, αν θέλετε, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στα όσα είπε χθες, είναι ότι κάνετε μια διαρκή κριτική για το θέμα της πανδημίας, χωρίς να παρουσιάσετε μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση. Είπε ότι το μόνο που λέτε εδώ και 1,5 χρόνο, 2 μονότονα, είναι ενίσχυση του ΕΣΥ και περισσότερος εμβολιασμός. Ποια είναι πραγματικά η δική σας πρόταση, τι διαφοροποίηση θα έπρεπε να υπάρχει για να τα πάμε καλύτερα σε αυτό το θέμα? Καλά, δεν είναι και λίγο αυτό. Αν είχαμε ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, αν είχαμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, αν είχαμε περισσότερες μονάδες συντατικής θεραπείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ένα σοβαρό εμβολιαστικό πρόγραμμα, μια καμπάνια που να έπειθε τους πολίτες, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτά τα χάλια. Διότι εγώ, κύριε Σρόιτερ, ανησυχώ πάρα πολύ. Κάθε εβδομάδα χάνεται σχεδόν ένα χωριό. 300 συμπολίτες μας κάθε εβδομάδα είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Βρισκόμαστε από τον Αύγουστο και μετά στις χειρότερες θέσεις σε απώλειες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία ποια θα είναι τελευταία, και βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης να έχει σφυρίξει τη λήξη της πανδημίας, παρακάμπτοντας ακόμα και τους επιστήμονες που όλο το πρώτο διάστημα ήταν κορώνα στο κεφάλι μας, και ουσιαστικά να εκπέμπει ένα μήνυμα χαλαρότητας και ένα κλίμα χαλαρότητας και στους εμβολιασμένους, που κακώς και οι εμβολιασμένοι πρέπει να προσέχουμε. Κυρίως όμως ανησυχώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά των ανεμβολίαστων στις ηλικίες τις κρίσιμες. Είναι ένα 25% σε ηλικίες πάνω από 80, που όταν νοσήσουν έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να καταλήξουν στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Πώς προτείνετε εσείς αυτοί οι άνθρωποι να πιστούν τελικά, αν μπορούν να πιστούν, να πάνε να εμβολιαστούν, και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι? Γιατί θεωρητικά, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει να εμβολιαστούν περισσότεροι. Το ερώτημα είναι το πώς. Πάντως, όχι μέσα από μια λογική καμπάνιας που σαν στόχο δεν είχε να πείσει τους πολίτες, αλλά να αποτελέσει το όχημα προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να αποκτήσει ερίσματα σε μέσα ενημέρωσης. Να φτιάξει το δικό του καθεστώς, διότι αυτό έκανε. Και κυρίως όχι με μια λογική πάρε 150 ευρώ για να εμβολιαστείς, πάρε γιγκαμπάιτ αν θα εμβολιαστείς, εμβολιάστηκες και ξεμπέρδεψες. Είναι πολύ πιο σύνθετο πράγμα η πανδημία. Νομίζω όμως ότι κάτι φταίει και βρισκόμαστε τόσο χαμηλά, και κάτι φταίει επίσης, χαμηλά σε επίπεδο εμβολιασμού εννοώ, και κάτι φταίει επίσης που έχουμε τόσο υψηλό αριθμό θανάτων το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, κάποιος κακεντρεχής θα πει ότι πάλι μας είπατε τι να μην κάνουμε, δεν μας είπατε τι να κάνουμε, τι να αλλάξουμε, πώς να τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σρόιτερ, για να πείσει μια κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός, πρέπει να έχει αξιοπιστία. Πρέπει να μπορεί ο λόγος του να γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε όλοι μαζί, και η αντιπολίτευση στη χώρα έβαλε πλάτη στην πανδημία, όχι όπως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν αντίθετη ακόμα και στα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, ακόμα και στα προγράμματα του εμβολιασμού. Θα έπρεπε όλοι μαζί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε με ποιον τρόπο θα πείσουμε τους πολίτες και με ποιον τρόπο θα κλείσουμε τις τρύπες στην πρωτοβάθμια φροντίδα, θα κλείσουμε τις τρύπες στο ΕΣΥ. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα η οποία έχει περίπου όμοιο πληθυσμό με αυτόν της Ελλάδας. Γιατί είναι στο 88% εμβολιασμός εκεί? Τι άλλο έκαναν εκεί? Δεν είμαστε στις πρώτες μέρες. Έχουν περάσει 20 μήνες. Έχουμε 15.000 νεκρούς στην πλάτη τούτη την ώρα που μιλάμε. Να σας Άρα, πω ένα συγκεκριμένο μην παράδειγμα. Με ρωτάτε εμένα, λες και είναι κάτι μεταφυσικό το τι θα κάναμε. Τι πράξανε λοιπόν στην Πορτογαλία? Τι έκαναν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν το κάνει εδώ η κυβέρνηση? Εγώ στο πρακτικό σας ρωτάω τι θα κάναμε και θα δώσω ένα παράδειγμα. Είπατε κάτι το οποίο το κράτησα στην συζήτηση αυτή, ότι προσοχή σε αυτήν την αίσθηση που περνάει η κυβέρνηση, ότι για τους εμβολιασμένους το θέμα έχει τελειώσει. Και καταλαβαίνω εδώ, από ένα σημείο και μετά, είπατε ταυτόχρονα επίσης όχι να τιμωρούνται ταυτόχρονα οι εμβολίαστοι. Καταλαβαίνω εδώ ότι είστε αντίθετος με τη χαλάρωση των μέτρων για τους εμβολιασμένους. Και ρωτάω, η δική σας θέση εδώ ποια είναι? Ότι πρέπει ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι, για παράδειγμα, να διασκεδάζουν μαζί στους κλειστούς χώρους, ή πρέπει να μην ανοίξουν οι κλειστοί χώροι για κανέναν? Κύριε Σρόιτερ, από την πρώτη στιγμή εμείς ακολουθήσαμε ένα δόγμα, και η κυβέρνηση νομίζω, που ήταν ότι πούνε οι ειδικοί. Σήμερα το δόγμα αυτό έχει εγκαταλειφθεί. Σήμερα δεν ακούμε τι λένε οι ειδικοί. Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι κέρδισε δύο φορές την πανδημία και ότι τα πήγε εξαιρετικά. Πού είναι αυτή η Dream Team που θριάμβευσε? Πού είναι ο Υπουργός Υγείας ο κ. Χικίλια σήμερα? Πήγε στο τουρισμού. Πού είναι ο Υφυπουργός ο κ. Κοντοζαμάνης? Πού είναι ο κ. Αρκουμανέας του ΕΟΔΗ? Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συνειδητοποιήσει
ότι η πολιτική που ακολούθησε όλους τους προηγούμενους μήνες, η πολιτική του να βαφκαλίζεται και να οριοποιεί μια πραγματικότητα θέλοντας να πάρει τα εύσημα ότι νίκησε την πανδημία, ήταν αποτυχημένη. Ένα και στο χέρι. Δεύτερον, δεν μπορείς την περίοδο της πανδημίας, όταν χάνεις ανθρώπους και όταν ο κίνδυνος είναι μπροστά, να δημιουργείς ένα κλίμα εφησυχασμού. Τρίτον, δεν μπορείς να μην δίνεις βάρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στο εθνικό σύστημα υγείας. Μειώθηκαν οι δαπάνες για το εθνικό σύστημα υγείας σε περίοδο πανδημίας, κύριε Στρόιντε. Αυτό είναι εγκληματικό. Από εκεί και πέρα, με ρωτάτε σε σχέση με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε τα τελευταία μέτρα Πρωθυπουργού. Ναι, πολύ συγκεκριμένα, γιατί το θέσατε και στη Βουλή. Εγώ απάντησα στη Βουλή λέγοντας ότι δεν είμαστε εμείς οι πολιτικοί αρμόδιοι να πούμε, αλλά είναι οι ειδικοί αρμόδιοι να μας κατατοπίσουν. Mm-hmm. Και εγώ άκουσα δεκάδες ειδικούς να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και να μιλάνε για ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και αναρωτιέμαι αυτό το ρίσκο με ελαφρά καρδιά το πήρε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, και μιλάμε για ρίσκο. Θεωρώ ότι όλη του η στρατηγική στο ζήτημα της πανδημίας και στη διαχείριση της πανδημίας είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του το μικροκομματικό όφελος, το μικροπολιτικό όφελος. Ανακοίνωσε υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό στους υγειονομικούς. Γιατί στους υγειονομικούς κατά προτεραιότητα είχε μια λογική αυτό, διότι έρχονται σε επαφή με ασθενείς. Και είπαμε, στηρίζουμε την κατ' εξαίρεση αυτή τη λογική της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς. Βλέπω όμως ότι αυτή η λογική της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς δεν είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα πρόσληψης νέων νοσηλευτών, να δημιουργηθούν. Παρά το αντίθετο, δημιουργήθηκαν κενά στους χώρους, στον χώρο της δημόσιας υγείας. Σε 10 μέρες είναι παρελάσεις, κύριε Πρόεδρε. Και ρωτάω ευθέως, η δική σας θέση είναι να γίνουν οι παρελάσεις την 28 Οκτωβρίου ή όχι? Η άποψή μου είναι ότι οι παρελάσεις, όπως και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, όπως και τα μεγάλα γεγονότα όπου, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή με βάση τη λογική των ειδικών μπορούν να είναι εν λειτουργία, δεν έχει κανένα νόημα να τα ακυρώσουμε. Έχει όμως πολύ μεγάλο νόημα να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι πρέπει να φοράνε μάσκα. Έχει πολύ μεγάλο νόημα να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι πρέπει να προσέχουν, αν και εμβολιασμένοι. Ήδη και χθες προσπαθήθηκε να διαστρεβλωθεί αυτό που κατέθεσα στο δημόσιο διάλογο, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα και εμβολιασμένο νοσεί. Αυτά είναι αδιαφυσβήτητα στοιχεία. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι το εμβόλιο είναι το βασικό μας όπλο, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Ότι δεν ξεμπερδεύουμε μετά από το εμβόλιο. Συνεπώς το κρίσιμο τούτη την ώρα είναι να πείσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, και να μην δημιουργούμε ένα κλίμα εφησυχασμού σε όλους τους πολίτες ότι ξεμπερδέψαμε την πανδημία. Και είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, επαναλαμβάνω, ιδίως σε περιοχές της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα και είμαστε ακόμα στην αρχή του χειμώνα. Για να δούμε. Σας κατηγόρησε χθες ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ότι 2 χρόνια τώρα που είναι κυβέρνηση και εσείς αντιπολίτευση, κάνετε μια στήρα αντιπολίτευση λέγοντας σε όλα όχι. Ότι 2 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχετε βρει ένα μέτρο, μια απόφαση, μια κίνηση της κυβέρνησης την οποία να στηρίξετε. Τι λέτε σε αυτό? Αλήθεια, κύριε Στρόιντερ. Το ακούσατε. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί οι οποίοι προτείναμε κοινό υπουργό υγείας και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι για να βρούμε μαζί μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την αρνήθηκε ο Πρωθυπουργός. Τότε όμως επέρονταν ότι είχε νικήσει την πανδημία, γιατί είχαμε 400 νεκρούς. Και εμείς λέγαμε ότι είχε νικήσει την πανδημία, γιατί είχαμε 400 νεκρούς. Και εμείς λέγαμε ότι έρχεται το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κύμα. Σε επίπεδο νομοσχεδίων, κύριε Πρόεδρε. Σε επίπεδο νομοσχεδίων, επίσης, δεν είναι δυνατόν να το λέτε αυτό σε μένα, που είχα μια επικοδομητική, πιστεύω, στάση στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και αναφέρομαι την περίοδο που γεγόταν η χώρα, που το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε ότι ήταν ανέκδοτο. Που δεν βγήκα στα κεραμίδια όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης κάθε φορά που είχαμε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά κατέθεσα προτάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να το λέει αυτό. Και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι έχει ευθύνη. Κυβερνάει 2 χρόνια τον τόπο. Δεν μπορεί να ρίχνει συνεχώς την ευθύνη στους πολίτες και στην αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να υπάρχουν 11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες για την πανδημία και να μην υπάρχει μονάχα η ευθύνη του Πρωθυπουργού. Και πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί τούτη την ώρα να είμαστε χειρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έλεγαν ότι είναι
ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται, είναι παγκόσμιο. Τι να κάνουμε και είμαστε καλύτεροι σε σχέση με άλλους. Ναι, τώρα είμαστε χειρότεροι σε σχέση με όλους. Θα αναλάβει αυτή την ευθύνη. Όταν ήρθα, την τελευταία φορά που ήρθα σε αυτή εδώ την αίθουσα και συζητήσαμε, ήταν στο τέλος του πρώτου κύματος. Θυμάστε τι σας είπα. Είπα ότι η χώρα πέτυχε στο πρώτο κύμα και αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση. Εγώ το είπα αυτό. Όταν η χώρα πετυχαίνει, το πιστώνεται η κυβέρνηση. Όταν η χώρα αποτυγχάνει, δεν το χρεώνεται η κυβέρνηση. Και φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Πολάκης, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο κακός ο καιρός. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία ευθύνη για όσα συμβαίνουν τούτη την ώρα στη χώρα. Σηκώνει το κόμμα σας και εσείς προσωπικά, και καλά κάνετε γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Και είδα και τις προτάσεις σας για αυτό το οποίο έρχεται και πρόκειται να έρθει και συμβαίνει ήδη στη χώρα, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο σαρώνει και θα σαρώσει τη χώρα. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ένα διεθνές κύμα και μπορεί να το χειριστεί στο βαθμό που μπορεί να το χειριστεί. Η πρώτη πρόταση είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θέλω να τις πάρουμε, αν θέλετε, έτσι, μία προς μία. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι μια έκθεση του ΚΕΠΕ που λέει ότι εάν κάνουμε αυτό το οποίο λέει η ΣΥΡΙΖΑ και αυξήσουμε το κατώτατο μισθό, θα έχουμε άμεση αύξηση της ανεργίας και απολύσεις. Τι λέτε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έρχεται και πού βρισκόμαστε. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει πώς ζει η πλειοψηφία των πολιτών. Διότι τούτη την ώρα που μιλάμε, μία στις τρεις οικογένειες δεν έχει να βγάλει το μήνα. Τούτη την ώρα που μιλάμε, οι αυξήσεις στο ρεύμα, στην ενέργεια, έχουν φτάσει σε τιμές ρεκόρ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες είχαμε την ακριβότερη τιμή χοντρικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, 253 ευρώ τη μεγαβατόρα. Mm-hmm. Και ο μέσος πολίτης, ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κύμα ανατιμήσεων τη στιγμή που ο μισθός του έχει μείνει καθυλωμένος εδώ και 2,5 χρόνια, από τότε που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί 40%. Και η απάντηση σε όλα αυτά του κ. Μητσοτάκη ήταν το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, 150 εκατομμύρια, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Και δύο εβδομάδες μετά αναγκαστήκαν να αναθεωρήσουν αυτό το πακέτο. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Μου λέτε λοιπόν για τον κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός που προεκλογικά έλεγε, όταν εμείς πιέζαμε, γιατί είχαμε εξαγγείλει, είχαμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό ήδη 11%, mm-hmm. είχαμε εξαγγείλει 7,5 συν 7,5. Δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό στο διπλάσιο των ρυθμών ανάπτυξης? Φέτος θα καταγράψουμε 6%. Γιατί έδωσε αύξηση από 1η-1η του 22 50 λεπτά την ημέρα? Μια αστεία αύξηση 2%. Το κομμάτι άρα, της... λοιπόν, ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, ας δούμε με ποιο προεκλογικό πρόταγμα βγήκε ο σοσιαλδημοκράτης Σόλτς στη Γερμανία με αύξηση 24% του ημερομισθίου. Και το ερώτημά μου είναι γιατί εμένει η κυβέρνηση σε αυτή τη λογική. Η απάντησή μου είναι απλή, διότι δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιους εργοδότες. Για τον ίδιο λόγο που έφερε ένα εργασιακό νομοσχέδιο που μας χειρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα, για τον ίδιο λόγο που νομοθέτησε στο ασφαλιστικό την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, δίνοντας 1 δισεκατομμύριο το χρόνο που εμείς είχαμε προβλέψει να δίνεται ως 13η σύνταξη, που τότε λέγανε ψίχουλα, για να καλύψει τη μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Για τον ίδιο λόγο όπου οδήγησε φέτος 40.000 μαθητές έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση για να έχουν κάποια κέρδη ως πελατεία οι ιδιοκτήτες κολεγίων, διότι είναι μια κυβέρνηση αιμονική στο να εξυπηρετεί συμφέροντα, αλλά όχι το συμφέρον των πολλών. Προτείνετε δύο ακόμη πράγματα. Επιτρέψτε μου να τα θέσω. Το ένα είναι. Εσείς να μην τα λέω εγώ. Ναι, είδατε. Είμαι καλά διαβασμένος νομίζω. Το ένα είναι μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, των φόρων που συνοδεύουν τα καύσιμα. Το άλλο είναι μια παρέμβαση στη ΔΕΗ, ώστε να χαμηλώσει τα τιμολόγια της, με αποτέλεσμα, έτσι λέτε, να ακολουθήσουν και οι ιδιώτες πάροχοι. Στο πρώτο λέει η κυβέρνηση ότι το κόστος είναι τεράστιο, να μειωθεί ο φόρος. Στο δεύτερο λέει ότι ήδη επιδοτείται το ρεύμα με μισό δισεκατομμύριο για το επόμενο διάστημα. Το λύσαμε το θέμα? Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ήταν μια πραγματική ανάσα τούτη την ώρα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα ήταν μια ανάσα, διότι επαναλαμβάνω, το πετρέλαιο θέρμανση έχει ανέβει 40%. Θα είχαμε μια μείωση 30%, θα ήταν κάτι το οποίο θα το καταλάβαινε κανείς. Και αφορά βεβαίως και τους αγρότες μας, όπου
θα ήταν μια ανάσα να παγώσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν για όλους μια ανάσα. Το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το έχουν κάνει προοδευτικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση το αρνείται, διότι θυμήθηκε εσχάτως ότι έχουμε 7% έλλειμμα. Αλήθεια, τώρα θυμήθηκε ότι έχουμε 7% έλλειμμα. Όταν, επαναλαμβάνω, πήρε το 1 δισεκατομμύριο από τους συνταξιούχους για να καλύψει την τρύπα στα υπηρετικά ταμεία, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν εξήγηλε φοροελαφρύνσεις σε αυτούς που έχουν περιουσία 800.000 ευρώ, ακίνητη περιουσία, δηλαδή το 0,4% του πληθυσμού, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν μείωνε τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, ποιοι έχουν κέρδη, ελάχιστες επιχειρήσεις και στα μερίσματα, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν αγοράζει εξοπλιστικά 7 δις, δεν έχουμε έλλειμμα. Όταν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια κοινωνική πολιτική που έχει ανάγκη ο κόσμος της εργασίας, οι κοινωνικές ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, τότε θυμόμαστε το έλλειμμα. Είναι δογματική αιμονή σε πολιτικές που καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή, κύριε Στρόιτερ. Είδα και μια ανακοίνωσή σας και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση. Επικαλέστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ. Τις δημοσκοπήσεις τις καταγγείλει, αλλά την ίδια ώρα επικαλείται τα στοιχεία τους. Που δείχνει ότι υπάρχει. Δεν καταγγείλει τις δημοσκοπήσεις, κάνετε λάθος. Θα μου πείτε τι καταγγείλει. Καταγγείλει συγκεκριμένες πρακτικές χειραγώγησης με δημόσιο χρήμα. Ωραία. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, για παράδειγμα, οι αρνητικές γνώμες ό,τι έχει να κάνει το θέμα της ακρίβειας είναι περισσότερες από τις θετικές. Εδώ επικαλείται μια δημοσκόπηση. Και θέλω να ρωτήσω, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ποιο είναι ακριβώς το θέμα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο έχετε με τις δημοσκοπήσεις. Το λέω αυτό. Επικαλεστήκατε μια συζήτηση που κάναμε μαζί εδώ. Θυμάμαι μια άλλη συζήτηση που κάναμε λίγο μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Και τότε σας είχα ρωτήσει γιατί το κόμμα σας ένα χρόνο πριν τις εκλογές κατήγγειλε τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίοι τελικά επιβεβαιώθηκαν. Και μου είχατε πει, κάναμε λάθος, έκανα λάθος και μάλιστα έχω ζητήσει και συγγνώμη. Μήπως κάνετε το ίδιο λάθος αυτή τη στιγμή? Πρώτα απ' όλα, γιατί λέτε ότι καταγγέλλω τις δημοσκοπήσεις? Γιατί το λέτε? Έχω την εντύπωση, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και τους δημοσκόπους συλλήβδη. Ναι, ότι. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, στελεχών σας και εσάς προσωπικά, εάν κάνω κάπου λάθος, πρέπει να με διορθώσετε, για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Όχι, κύριε Στρόιτερ. Όχι. Αυτό το οποίο άρα συμφωνείτε με τα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, και το λέω ενδεχομένως σπηδώντας και σε μια πιθανή επόμενη ερώτησή σας, είναι ότι έχουμε ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενδεχομένως γι' αυτό το λέτε, για τη λίστα Πέτσα. Για τη χρηματοδότηση δηλαδή των μέσων μαζικής ενημέρωσης χωρίς κριτήρια. Για την απόπειρα χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης εν μέσω πανδημίας, με κρατικό χρήμα, με το χρήμα των φορολογούμενων. Και για μία υπόθεση μίας δημοσκοπικής εταιρείας, της οποίας ο ιδιοκτήτης πάλι πήρε κρατικό χρήμα, 270 χιλιάρικα, και έχει παράξενα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις που βγάζει, στις μετρήσεις, και ζητήσαμε να ελεγχθεί από το αρμόδιο όργανο, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και η κυβερνητική πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε, αρνήθηκε να ελεγχθεί. Έχω εδώ. Άρα λοιπόν, μην μιλάτε συλλήβδην. Έχω εδώ 16 παραδείγματα σχολείων στελεχών σας για διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Θα σας φάω πάρα πολύ από το χρόνο σας αν τα διαβάσω. Δεν έχω αν θέλετε να τα διαβάσω, να τα διαβάσω. Όχι, αλλά νομίζω ότι συμφωνείτε ότι υπάρχει μια εντονότατη κριτική στελεχών σας απέναντι στις δημοσκοπήσεις, επιφύλαξη και κριτική σε αυτές. Την ίδια ώρα, επιτρέψτε μου, την ίδια ώρα που βλέπω τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε, και αυτό πραγματικά μου κάνει εντύπωση, στην Εφημερίδα των Συντακτών προχθές, τη δημοσκόπηση της Προράτα, που δίνει 8 μονάδες διαφορά. Οι άλλες δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν 10, 11, 12, κάπου εκεί. Και αναρωτιέμαι, εάν και η δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών δίνει μια τέτοια διαφορά, ποιο είναι το ζήτημα ακριβώς που υπάρχει? Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στρόιτερ. Βοηθήστε. Θα σας βοηθήσω να καταλάβετε, διότι νομίζω ότι θα βοηθήσει να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας. Ουδής εξ ημών άνοιξε πόλεμο με τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Δεν ανοίξαμε όταν οι δημοσκοπικές εταιρείες το 2015 έπεσαν έξω 24 μονάδες στο δημοψήφισμα. Δεν ανοίξαμε όταν στις εκλογές του 2015 το Σεπτέμβρη έπεσαν έξω 8 μονάδες στο αποτέλεσμα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Δεν ανοίξαμε όταν ακόμα και το 19, φυσικά πέσανε μέσα στο ποιος είναι πρώτος, γιατί ήταν διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υποτιμήσανε το ΣΥΡΙΖΑ 6 μονάδες. Δίναν 25% την προηγούμενη Παρασκευή των εκλογών ως μέσο όρο και πήραμε 32. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκοπήση είναι εργαλείο. Και μπορεί κάποιες, γιατί στατιστική είναι, να υποτιμούν ένα κόμμα ή να υπερτιμούν ένα κόμμα. Και μου είπατε για τις δηλώσεις των στελεχών. Επιτρέψτε μου να μην τις γνωρίζω, μπορεί να έχετε δίκιο, δεν σας αμφισβητώ.
Εγώ προσωπικά, με ακούσατε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε συζητήσει ξανά. Είμαι πολύ προσεκτικός. Σε αυτό το θέμα έχετε γίνει πραγματικά είμαι πολύ προσεκτικός. Και το λέω αυτό, ναι. Γιατί το λέω αυτό και με ένταση. Προφανώς η ένταση δεν αφορά το πρόσωπό σας. Το λέω με ένταση διότι παρατηρώ ότι η κυβέρνηση από τη στιγμή που καταθέσαμε την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή και από τη στιγμή που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι θα την υπερψηφίσουν, mm-hmm. άρα με βάση το νέο μας σύνταγμα, το άρθρο 68 παράγραφος 2, δίνεται η δυνατότητα σύστασης από τη μειοψηφία, από την αντιπολίτευση Εξεταστικής Επιτροπής, βρίσκεται σε έναν πανικό και ξεχνάει όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε θέσει στην πρόταση αυτή mm-hmm. και επικεντρώνει στις δημοσκοπήσεις. Γιατί η εύκολη απάντηση είναι «Α, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τα βάλει με όλες τις δημοσκοπήσεις ή με όλες τις mm-hmm. μετρήσεις». Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας, και θέλω να απευθυνθώ και σε κάθε πολίτη σήμερα που μας ακούει, που μπορεί να μην είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μην είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ζήτημα δημοκρατίας για τον τόπο μας. Ο καγκελάριος, πρώην καγκελάριος Κούρτς, αναγκάστηκε σε παραίτηση, διότι υπήρξαν υποψίες βάσιμες ότι έδωσε κρατικό χρήμα 1 εκατομμύριο ευρώ, όχι 41 που έχει δώσει εδώ ο κ. Μητσοτάκης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε δημοσκοπικές εταιρείες για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η υπόθεση Κούρτς αφορούσε εταιρεία δημοσκοπήσεων. Αφορούσε και εταιρεία δημοσκοπήσεων και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν παρομοιότυπα mm-hmm. με αυτά τα οποία θέσαμε εμείς στην πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή. Προσέξτε όμως τώρα. Οι λόγοι που οδήγησαν τον κ. Κούρτς σε παραίτηση δεν ήταν τόσο ποινικοί ή νομικοί. Ήταν ηθικοί. Ήταν το μεγάλο ηθικό ζήτημα. Ότι αξιοποιείς χρήματα των φορολογούμενων εν μέσω μιας κρίσης προκειμένου να χειραγωγήσεις την κοινωνία. Αυτό το μεγάλο ηθικό ζήτημα αναδεικνύουμε κι εμείς. Και το μεγάλο αυτό ηθικό ζήτημα κυρίως αντικατοπτρίζεται σε δύο λέξεις που η κυβέρνηση και το κυβερνητικό αφήγημα δεν θέλει καν να τις εκφωνεί κανένα στο δημόσιο διάλογο. Δύο λέξεις. Λίστα, πέτσα. Αυτές τις δύο λέξεις. Και πάει όλη τη συζήτηση στις δημοσκοπήσεις. Η λίστα πέτσα όμως. Και το φαινόμενο το συγκεκριμένο mm-hmm. μιας εταιρείας η οποία θέλησε να χειραγωγήσει όχι μόνο την κοινή γνώμη, αλλά να διεισδύσει και στα εσωτερικά των κομμάτων. Έβγαζε περίεργα αποτελέσματα βγάζοντας την κυρία Γεννηματά Τρίτη στη σειρά στις εσωκομματικές εκλογές του κινήματος αλλαγής. Ο σκοπός σας δεν θα επιτευχθεί. Και όταν ζητήσαμε να έρθει στην Επιτροπή Διαφάνειας και να ελεγχθούν τα στοιχεία, mm-hmm. η πλειοψηφία κυβερνητική αρνήθηκε να γίνει ο έλεγχος. Mm-hmm. Μα δεν ζούμε σε μια δημοκρατία που θέλουμε πλουραλισμό και θέλουμε διαφάνεια. Ζούμε σε ένα καθεστώς τύπου Όρμπαν. Το ακούω πολύ λογικό αυτό που μου λέτε. Το ερώτημά μου είναι τι πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει αυτή η έρευνα από το 2015 που θέλει η κυβέρνηση. Για τους δικούς της λόγους, επικοινωνιακούς ή ό,τι άλλο θέλετε, τι πρόβλημα έχετε εσείς να ξεκινήσει η έρευνα από το 2015 και μετά. Θα σας απαντήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε δημόσιο χρήμα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιθέτως, έχει κατηγορηθεί διότι θέλησε να εισπράξει χρήματα από μέσα ενημέρωσης προς το δημόσιο. Δεν έδωσε δημόσιο χρήμα σε δημοσκοπικές εταιρείες. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κατέθεσε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένη. Δεν είπε ας κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή να εξετάσουμε γενικά. Mm-hmm. Να κάνουμε μια γενική εξέταση αίματος να δούμε αν έχουμε καμία ασθένεια. Είπε 1, 2, 3. Ζητάμε εξεταστική επιτροπή για τη λίστα Πέτσα. Όπου υπάρχει δικογραφία στη Βουλή εναντίον του κυρίου Πέτσα, εις βάρος του κυρίου Πέτσα και του κυρίου Σκυλακάκη, για όλα όσα έκαναν και, εν πάση περιπτώσει, για τον τρόπο που έδωσαν το δημόσιο χρήμα χωρίς κριτήρια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει δικογραφία στη Βουλή, υπάρχει αυτή τη στιγμή έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία που ερευνά την εταιρεία MediaShop, η οποία διαμεσολάβησε για να δοθούν αυτά τα χρήματα. Με σοβαρές κακουργηματικές πράξεις διερευνώνται και ζητάμε να εξεταστεί αυτό. Και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνενούνε. Άρα λοιπόν, όταν ο κ. Μητσοτάκης, βρισκόμενος σε δύσκολη θέση, πετάει την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας διεύρυνση, τι διεύρυνση, ας έρθει να μας πει, τι άλλο θέλει να εξεταστεί. Θέλει να εξεταστεί και κάποια άλλη εταιρεία. Να εξεταστεί και κάποια άλλη εταιρεία. Θέλει να εξεταστεί και κάποια άλλη υπόθεση από το παρελθόν. Βεβαίως, να μας πει ποια. Mm-hmm. Να μας πει ποια υπόθεση. Να γίνει πιο συγκεκριμένα, λέτε, και να μην ανοίξουμε το κομμάτι. Τι θέλει τώρα. Έρχεται στη Βουλή και λέει να φτιάξουμε μια άλλη διατύπωση. Γιατί να φτιάξουμε μια άλλη διατύπωση? Διότι η συγκεκριμένη διατύπωση δίνει εντολή στην Επιτροπή, στην οποία έχει πλειοψηφία. Mm-hmm. Δίνει εντολή στην Επιτροπή τι θα διερευνήσει. Και παρά το γεγονός ότι έχει πλειοψηφία στην Επιτροπή, δεν το αντέχει και γι' αυτό θέλει άλλη διατύπωση, η οποία θα είναι ουδέτερη. Και έτσι όμως κάνει κάτι ακόμα χειρότερο. Παραβιάζει το Σύνταγμα.
το Σύνταγμα είναι σαφές και δίνει τη δυνατότητα στη μειοψηφία. Ο ίδιος το ψήφισε. Λέει ότι και το πρότεινε. Ας το τιμήσει τότε. Μέσω των δημοσκοπήσεων θα σας πω σε ένα άλλο θέμα. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπως σας είπα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το σχολιάσετε. Το 70%, 68% για να είμαι ακριβής, των ερωτηθέντων, λέει ότι η συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία είναι μια καλή συμφωνία και ότι καλώς έγινε και την κρίνει θετικά. Στην Εφημερίδα των Συντακτών το έβριμα, στη δημοσκόπηση της Προράτα. Το 27% κρίνει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Και την ίδια εσείς στιγμή, την καταψηφίσατε. Γιατί βλέπετε ότι τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις. Η έρευνα της ΑΛΚΟ έλεγε ότι το 42% των πολιτών έναντι 20 κάτι λέει ότι το άρθρο που αφορά το Σαχέλ και την δυνατότητα την αποστολή στρατευμάτων, μάχημων, στρατιωτών Ελλήνων στο Σαχέλ είναι λάθος. Ναι. Σας μιλάω για τη συμφωνία και αντιλαμβάνεστε γιατί επικαλούμε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Κοιτάξτε, κύριε Σρόιτερ, πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε, διότι βρισκόμαστε και μετά την Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά και πριν από μια Ελληνοαμερικανική Συμφωνία αμυντική. Σωστό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι επίσης έχω πολύ μεγάλες ανησυχίες, διότι θεωρώ πως η κυβέρνηση απομακρύνεται από ένα δόγμα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής που ήταν για πολλά χρόνια το δόγμα της χώρας, πυλώνας, ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Θα πω ίσως αν μου δοθεί χρόνος μετά γι' αυτό, να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία αμυντική ήταν η δική μας επιδίωξη. Mm-hmm. Δεν το αρνούμε. Αυτό το οποίο έφερε σήμερα η κυβέρνηση όμως είναι τεροβαρές. Διότι πληρώνουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χρεοκοπημένη χώρα όπως η Ελλάδα. Βέβαια, ρυθμίσαμε το χρέος, βγάλαμε το κεφάλι από το νερό το 2018, αλλά μην ξεχνάμε, 210% είναι το χρέος. 7 δις δεν είναι λίγα. Και τι μας δίνει η Γαλλία? Μας δίνει μια διασφάλιση ότι αν δεχθούμε επίθεση από την Τουρκία στο έδαφος μας, θα συνδράμε. Πολύ ωραία. Καλά, μας δίνει και τις φρεγάτες, δεν μας δίνει μόνο αυτό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν πληρώσαμε 7 δις. Δεν πληρώσαμε 7 δις για τη συμφωνία. Τις αγοράζουμε. Σωστό. Τις έχουμε από το 2025 και μετά. Ναι. Δεν μας δίνει όμως κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μας δίνει διασφάλιση ότι αν η Τουρκία, γιατί παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η προκλητικότητα η τουρκική και η απειλή δεν είναι στο έδαφος, είναι στην ΑΟΣ, στην Υφαλοκρηπίδα, εκεί είναι η προκλητικότητα. Δεν μας διασφαλίζει καθόλου προς αυτό. Όταν λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός μα πώς θα μπορούσε μια συμφωνία να το κάνει, εμείς τι είπαμε, ας μην το γράψει η συμφωνία. Ας έρθει μια ρητή διαβεβαίωση και δήλωση από επίσημα χείλη της γαλλικής κυβέρνησης ότι σε περίπτωση που απειληθούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με βίο, της Ελλάδας με βίο τρόπο από την Τουρκία θα είναι δίπλα μας. Και αντί να έρθει αυτή η διαβεβαίωση, λίγες μέρες μετά έρθει ακριβώς αντίθετη. Η προχθεσινή διαβεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας ότι η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ακόμα και σε 7 μίλια ανατολικά της Κρήτης ή έξω από το Καστελόριζο, δηλαδή όχι μόνο εκεί όπου έχουμε υπογράψει ΑΟΣ σήμερα με την Αίγυπτο, mm-hmm. αλλά και εκεί που δυνητικά θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς την αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και εκεί που αποτελεί αναφέρετο δικαίωμά μας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας, ούτε και εκεί θα συνδράμει η Γαλλία, αν όμοι γένετο έχουμε νέες προκλήσεις. Εξηγήστε μου κάτι. Άρα λοιπόν. Καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός και είχε βγει τον Μπαρμπαρός στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, τη δυνητική, γιατί δεν προχώρησε τον Μπαρμπαρός? Δεν είχαμε Ραφάλ, δεν είχαμε Μπελχάρα, είχαμε όμως αποφασιστικότητα. Είχαμε τις ελληνικές φρεγάτες εκεί. Και ξέραμε, όπως καλό να ξέρουμε και τώρα όλοι, ότι σε μια δύσκολη στιγμή θα είμαστε μόνοι μας. Τι θα πράτατε, κύριε Πρόεδρε, αν ο Μπαρμπαρός λοιπόν περνούσε? Πέρασε. Ναι. Πέρασε και ήταν εκεί οι ένοπλες δυνάμεις, οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και το εμπόδισαν. Και γύρισε πίσω. Όταν ήρθε το όρους Ρέιτς όλο το καλοκαίρι του 2020, έγινε ποστάλι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έκανε σαν ένα πλοίο της γραμμής. Επειδή... Και έφτασε στο σημείο να βγαίνει η επίσημη κυβέρνηση και να λέει το παίρνει ο αέρας, το παίρνει ο άνεμος, δεν κάνει έρευνες γιατί έχει φασαρία. Αν είστε αύριο και έφτασε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης να απολύσει τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας που είπε την αλήθεια, ότι παραβιάζεται κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν είστε αύριο Πρωθυπουργός σε επόμενες εκλογές, λοιπόν, αυτή τη συμφωνία την οποία δεν ψηφίσατε με τη Γαλλία, κύριε Πρόεδρε, τι θα την κάνετε? Θα την καταργήσετε? Θα επιδιώξετε μια αναθεώρησή της? Αν ακούσετε από τη Γαλλία ότι εμείς δεν συζητάμε περαιτέρω, αυτή είναι η συμφωνία
Take it or leave it. Πρώτα θα την όλα, καταγγείλετε. Κύριε Σρόιτερ, καταρχάς χαίρομαι που με ρωτάτε. Χαίρομαι που με ρωτάτε, διότι θέλω να, είμαι, να έχω ευθύνη και να μιλάω υπεύθυνα μάλλον και με σοβαρότητα. Φαντάζομαι μας ακούν και οι Γάλλοι αυτή την ώρα, γι' αυτό βεβαίως, καταθέτω. Ελπίζω να μας ακούνε και οι Γάλλοι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα διεκδικήσω από τη Γαλλία είναι να υπάρξει μια σαφής διευκρίνηση ότι θα σταθούν δίπλα μας με κάθε τρόπο. Και όχι ανακοινώσεις ότι δεν περιλαμβάνεται ιός. Το δεύτερο πράγμα, ότι θα διεκδικήσω να υπάρξει μία αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα, διότι έχουμε φρεγάτες, οι οποίες δεν κατασκευάζεται ούτε μία από αυτές, ούτε ένα ευρώ δεν θα πέσει στην ελληνική πολεμική βιομηχανία. Mm-hmm. Τα ναυπηγεία μας θα μαραζώσουν, θα κλείσουν. Αλλά το πρώτο που θα διαπραγματευτώ είναι η κατασκευή των φρεγατών στα ελληνικά, στην ελληνική πολεμική βιομηχανία. Και αν δεν τα δεχτούν αυτά. Το τρίτο που θα θέσω ως κρίσιμο αίτημα, όχι ως αίτημα, ως διατύπωση κατηγορηματική, είναι ότι δεν έχουν δουλειά Έλληνες στρατιώτες στην εμπόλεμη ζώνη της υποσαχάριας Αφρικής, στο Σαχέλ. Εκεί από όπου η ίδια η Γαλλία σιγά σιγά σταδιακά απομακρύνεται και όπου τα τελευταία 6 χρόνια είχαμε 53 φέρετρα Γάλλων στρατιωτών. Αυτό λοιπόν θα είναι de facto η θέση μας. Και ας το γνωρίζει και η γαλλική κυβέρνηση. Ξέρετε καλύτερα από μένα. Την οποία εγώ περισσότερο από κάθε άλλον πρωθυπουργό βρέθηκα δίπλα και ήμασταν με τον Ολάντ και με τον Μακρόν σε μια αγαστή συνεργασία. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι σε μια διεκδίκηση είτε πετυχαίνεις είτε δεν πετυχαίνεις. Ναι. Αν ακούσετε ένα όχι σημαντικό από τους είναι να το διεκδικήσεις όμως. Σωστό. Αλλά το σημαντικό πέρα το διεκδίκησαν και το διατάφτα. Ας το διεκδικήσουμε εμείς. Στο διατάφτα ας το διεκδικήσουμε λένε όχι εμείς και θα δούμε την απάντηση και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, κύριε Σρόιτερ. Σε κάθε περίπτωση όμως αντιλαμβάνεστε ότι η δική μας η αντίληψη δεν ακοροϊδέψουμε τον ελληνικό λαό. Η δική μας η αντίληψη δεν είναι όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας θα βάλω βέτο στη Βόρεια Μακεδονία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να βγαίνει και να λέει θα τιμήσω τη συμφωνία που ήταν πρωτοτική. Εμείς λοιπόν την αμυντική συμφωνία θα τη διεκδικήσουμε να την κάνουμε καλύτερη και θα ξεκαθαρίσουμε σε κάθε περίπτωση, σας το λέω, ότι οι Έλληνες στρατιώτες να πολεμήσουν τζιχαντιστές στο Σαχέλ δεν θα στείλουμε. Θέλω να. Από την Κορέα έχει να φύγει εξτρατευτικό σώμα. Θέλω να ρωτήσω. Επειδή έχουμε και μια κινητικότητα στην κεντροαριστερά και θα κλείσουμε αυτό, αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα ευνηδιάσει κάποια στιγμή με εκλογές, κύριε Πρόεδρε, ή αν πείθεστε από τις διαρκείς του δηλώσεις ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δεν είμαι στο μυαλό του. Μια και με ρωτάτε, όμως πρέπει να σας πω, διότι έχω διατελέσει Πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Ένας Πρωθυπουργός κάνει εκλογές για δύο λόγους. Είτε γιατί είναι πρόωρες εκλογές εννοώ. Είτε γιατί είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα τις κερδίσει, είτε γιατί βλέπει την κατάρρευση να έρχεται και θέλει να προλάβει. Βλέπω, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι όσο περνάει ο καιρός, απομακρυνόμαστε από το πρώτο ενδεχόμενο και πλησιάζουμε ολοταχώς στο δεύτερο ενδεχόμενο. Έχουμε ένα λεπτό και θέλω ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και ειδικά στο κίνημα αλλαγής. Πολλές υποψηφιότητες. Διαβάζω αναλύσεις για την ενδεχόμενη κάθοδο του κυρίου Παπανδρέου. Οι μισές λένε ότι αν κατέβει ο κύριος Παπανδρέου, θα πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι στελεχών και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλες λένε ότι θα πάρει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι σας αφορά, θέλω να μου πείτε εάν βλέπετε τις εξελίξεις αυτές ως μια απειλή για το δικό σας κόμμα. Πρώτα απ' όλα, μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω και από τη συχνότητά σας. Μια σύντομη απάντηση, απλά θέλω να μας πείτε. Μου για την κυρία Γεννηματά που δίνει μια μάχη με παρησία, με αξιοπρέπεια και είμαστε όλοι δίπλα της. Προφανώς. Η απάντησή μου είναι ότι τούτη την ώρα που υπάρχουν αυτές οι διεργασίες θα ήταν άκομψο, άκερο εγώ να εκφράσω θέση. Και να πω κάτι το οποίο μπορεί να εκλειφθεί ως επιλογή στον έναν ή στον άλλον υποψήφιο. Δεν θα το κάνω. Θα ήταν άκομψο, επαναλαμβάνω, σέβομαι τις διεργασίες, τις παρακολουθούμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρξει την επόμενη μέρα, όχι μόνο από το Κινάλ, την επόμενη μέρα συνολικά για τη χώρα, η προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που θα ξαναβάλει τη χώρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα ξαναδώσει προοπτική κοινωνική συνοχής για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας που από αυτές τις πολιτικές σήμερα χυμάζονται. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δελτίο του Άλφα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σκέφτεσαι πώς να αξιοποιήσεις τα χρήματα.